Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας σε εθνικό και υπερχιακό οδικό δίκτυο εν ώψη και της μεγάλης εξόδου των αδειούχων για το 15 Αύγουστο. Επιποδός θα βρίσκονται οι άνδρες τροχέας στο επόμενο χρονικό διάστημα, αφού ήδη έχει ξεκινήσει η έξοδος χιλιάδων αυτοκινήτων από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια. Στο νομό της Άρτας υπάρχει μεγάλη κίνηση και στο εθνικό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής. Εδώ στην περιοχή μας υπάρχει κίνηση αυξημένη, αλλά η κυκλοφορία διεξάγει του μαλλούς. Και όποτε χρειάζεται, κάνουμε ανάλογες παρεμβάσεις για την καλύτερη κυκλοφορία. Εμείς, σαν τροχιά, είμαστε στον δρόμο και συνιστούμε στους οδηγούς να μην τρέχουν και πιο πολύ να μην οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πιο πολύ έχει στο εθνικό, στο υπαρχιακό, λιγότερη κίνηση. Οι έλεγχοι γίνονται πιο εντατικοί, κυρίως για μέθη οδηγών αλλά και για όρια ταχύτητας, ενώ στους οδηγούς δικύκλων σημειώνονται παραβάσεις για το κράνος που οι περισσότεροι αποφεύγουν να χρησιμοποιούν. Να μην τρέχουν, να είναι προσεκτικοί και όπως σας είπα, να μην οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έχουν σημειωθεί παραβάσεις. Καμιά σαρανταριά γράψαμε χθες. Προχθές γράψαμε 50. Γενικά κάθε μέρα βιβλώνουν παραβάσεις. Εγώ εύχομαι χρόνια πολλά και να επιστρέψουν σώοι οι ταξιδιώτες στα σπίτια τους. Παράλληλα, η κυρία Βασιλική Ρωμοσιού υπογραμμίζει επίσης ότι αν και υπάρχει πρόβλημα λόγω έλλειψης προσωπικού, ωστόσο όλοι οι τροχονόμοι θα βρίσκονται σε κεντρικά οδικά σημεία, προκειμένου να ρυθμίζουν και την κυκλοφορία αλλά και να υποπτεύουν για τυχόν παραβάσεις. Αυτές τις μέρες η τροχιά είναι επιποδός, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Υπάρχουν αυξημένες περιπολίες, ιδίως στο εθνικό οδικό δίκτυο, όπου παρατηρείται και μεγαλύτερη κυκλοφορία οχημάτων σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εδώ στην πόλη υπάρχουν σε ετοιμότητα τροχονόμοι προκειμένου να παρέμβουν στους φωτεινούς σηματοδότες για εκτροπή στις περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένη κίνηση. Τα ραντάρ θα δουλεύουν, γιατί η υπερβολική ταχύτητα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων. Και τις νυχτερινές ώρες υπάρχουν αυξημένοι έλεγχοι μέθης με ηλεκτρονικές συσκευές αλκοολομέτρου. Υπάρχουν προβλήματα, όμως το προσωπικό της τροχιάς αυτές τις μέρες δουλεύει. Θα είναι επιποδός ακόμη και πέρα από το ωράριο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν.